Μία και άλλη μισή κάπως αλλιώς. Κοιτάξτε, ότι η συμφωνία των Πρεσπών παρήγαγε τελεσμένα απευθείας από την υπογραφή της κιόλας, πόσο μάλλον μετά την επικύρωσή της. Έχουμε την αναβάθμιση της εκπροσώπησης των Σκοπίων στην Αθήνα, έχουμε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, έχουμε μία σειρά από εξελίξεις που δεν αμετάκλητες. Ναι. Από εκεί και πέρα η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Για παράδειγμα, πόσες φορές αναφερόμαστε στην Τουρκία και λέμε η Άγκυρα. Ναι. Στη Ρωσία και λέμε η Μόσχα. Τα Σκόπια. Προσωπικά θα συνεχίσω να λέω τα Σκόπια. Ναι, αλλά τώρα αύριο μπορεί να γίνεται κυβέρνηση. Για να είστε υπουργό σε κάποιο υπουργείο που να έχει επαφή με αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να λέτε ότι να είναι. Μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί και να το χρησιμοποιούμε μόνο. Λέω, εκεί αν που βοηθάει είναι αυτή η στάση κάπου, μα βοηθάει κάπου. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του. Εσεί δεν την πιστεύατε ότι θα πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δείχνουμε τα αισθήματά μα για τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα πολύ σοβαρά που ακόμα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το ζήτημα της εθνότητας, το ζήτημα της γλώσσας είναι κάτι το οποίο, πώς δηλαδή, θα υποδεχθούμε Μακεδόνα αρχηγό του Μακεδονικού στρατού, θα υποδεχθούμε Μακεδόνα πρωθυπουργό, προσωπικά μου είναι αδιανόητο. Και πώς θα γίνει όμως τώρα, υπάρχουν αυτά πράγματα που έχουν πάρει τον δρόμο τους και η εθνότητα και η γλώσσα προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία. Είναι, το είπε εύστοχα και ο Πέτρος Ζωτατσόπουλος προηγουμένως, ότι είναι δύσκολο για τον Έλληνα Μακεδόνα, γιατί σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει πρόνοια για τα πάντα, εκτός από την ελληνική Μακεδονία και τους Έλληνες Μακεδόνες. Μπερδεύτηκε το πράγμα. Λοιπόν, μα βλέπεις τώρα ανθρώπους από τη Μακεδονία να μην ξέρουν πώς να αυτοπροσδιοριστούν. Λένε Μακεδόνες και φοβούνται ότι θα παρεξηγηθούν. Θα θεωρηθούν Σλάβοι, εξελινισμένοι Σλάβοι. Ναι, οι εξελινισμένοι Σλάβοι, ακριβώς. Λοιπόν, και είδαμε, προσωπικά άκουσα μέσα στη Βουλή τέτοιες ατάκες. Μέχρι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκαν τη θέση των Σκοπιανών. Μίλησαν και Σλάβοι. Ότι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν Σλάβοι. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που διεκδικούσανε, μάλλον δεν είχαν διανοηθεί να διεκδικήσουν, το παραδόσανε. Τον Ιβανόφ τον ακούσατε χθες, τι είπε. Από εκεί και πέρα είδα ότι άνοιξε η όρεξή τους και οικειοποιούνται και τον Κεμάλ. Βέβαια. Μακεδόνας. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και ζητήματα άμεσα που αφορούν την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, αφορούν δεκάδες επιχειρήσεις, αφορούν την ταυτότητα των προϊόντων μας. τα οποία ήταν παγκοσμίω γνωστά, ενώ τα σκοπιανά προϊόντα δεν ήταν. Και θα παραδώσουμε την επωνυμία Μακεδονία και στα προϊόντα. Αυτό είναι προϊόντα. Μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα που μπορούμε να τα παλέψουμε ακόμα. Λοιπόν, και θα δώσουμε το βάρος μας εκεί. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κεγκέρογλου και στον Γιώργο Χουδαλάκη βεβαίως για το σχόλιο του αλλά και τις πληροφορίες του για όλο το επόμενο διάστημα.